Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξω μια συνταγή που ζητάτε τόσο καιρό και δεν την έχω κάνει, ντροπή μου. Θα φτιάξουμε noodles με λαχανικά. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να φτιάξετε το πιο ασιατικό και εύκολο φαγητό που μπορείτε να φτιάξετε. Όντως, σε 10 λεπτά όλο το φαγητό θα είναι έτοιμο. Πραγματικά με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε το τηγανάκι τύπου wok για να μπούμε έτσι στο mood ότι φτιάχνουμε κάτι Asian, κάτι μαγευτικό. Οπότε πάνω στη φωτιά και τώρα έχει να κάνει με το πόσο γρήγοροι είστε και το πόσο αργοί είστε. Άμα έχετε κομμένα τα λαχανικά, όντως θα ξεκινήσετε πρώτα από τα noodles, γιατί τα noodles χρειάζεται απλά να ρίξουμε τι, βραστό νεράκι μέσα και θα τα αφήσουμε 3 λεπτά και τα noodles είναι έτοιμα. Βέβαια, διαβάστε και τις οδηγίες χρήσης, γιατί κάποια noodles χρειάζονται και περισσότερο βράσιμο. Συνήθως αυτό που λένε ότι σε 2-3 λεπτάκια με βραστό νερό είναι έτοιμα. Οπότε, εμένα θα μου πάρει λίγο παραπάνω χρόνο γιατί πρέπει να ετοιμάσω τα λαχανικά μου. Θα αφήσω λίγο τα noodles στην άκρη, εδώ, και θα ξεκινήσω από τα λαχανικά. Έχω ένα τηγανάκι που καίει. Καίει πάρα πολύ και θέλω ένα bowl για να αρχίζω να συγκεντρώνω τα λαχανικά μου μέσα. Το μυστικό για να φτιάξουμε τα τέλεια noodles είναι να μην βάλουμε όλα τα λαχανικά μαζί να τα σουτάρουμε. Γιατί αυτό που θα γίνει είναι να βράσουν, να μην καραμελώσουν και ουσιαστικά να μην γίνουν σωστά. Δεν χρειάζεται να τα βάλετε σε δόσεις το κάθε λαχανικό ξεχωριστά, αλλά τουλάχιστον σε 2-3 δόσεις πρέπει να τα χωρίσουμε για να μπορέσουμε να τα σουτάρουμε καλά. Άρα, θέλω ένα μαχαίρι και ξεκινάω πρώτα απ' όλα με τα μανιτάρια εδώ. Λεπτές φετούλες. Θεωρείς ότι είναι αρκετά τα μανιτάρια, Λάκη? Ωραία. 10 μανιτάρια θέλουμε στη συνταγή μας. Έχουμε μια πιπεριά πράσινη και μια πιπεριά κόκκινη. Τα αγαπημένα μας τουλάκι. Δεν θα βάλουμε ολόκληρη την πιπεριά, θα βάλουμε τη μισή. Μισή πιπεριά πράσινη και μισή κόκκινη, εφόσον είναι μεγάλες. Άμα είναι μικρές, βάλετε τις ολόκληρες. Θα χρειαστεί να βάλουμε ολόκληρες, άμα είναι μικρές. Και κόψτε λεπτές φετούλες εδώ. Λοιπόν, έχω ένα κολοκύθι, γιατί αυτό μου περισσεύει στο ψυγείο και θα βάλω κολοκύθι. Σε περίπτωση που έχετε άλλα λαχανικά στο ψυγείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε, αλλά το κολοκύθι μας δίνει αυτή την τραγανή εκδοχή που μας αρέσει. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω το μισό, και αυτό μεγάλο είναι. Μεγάλο δεν είναι? Βάλω το μισό. Λεπτές φετούλες και αυτό. Ένα κρεμμύδι. Και νομίζω πως έχω αρκετά λαχανικά. Λοιπόν, πάρτε τα λαχανικά σας, ανακατέψτε τα, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Και ήρθε η ώρα να τα σουτάρουμε. Ξαναδυναμώνω τη φωτιά μου. Και θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Λοιπόν, για να ψηθούν σωστά τα λαχανικά, πρέπει να τα χωρίσω αυτά σε 3 δόσεις. Οπότε, ρίχνω την πρώτη δόση μέσα. Και θα σουτάρω για 2-3 λεπτάκια σε δυνατή φωτιά για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Σε περίπτωση που τα ρίξω όλα τα λαχανικά μου μέσα, αυτό που θα γίνει είναι να βγάλουν τα ζουμιά τους, να βράσουν και να μην γίνουν ωραία. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ωραίο χρώμα που παίρνουν. Θέλω να δω αυτό. Οπότε, υπομονή μέχρι που να ψήσω τα λαχανικά μου και μόλις ψήσω τα λαχανικά μου, πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και όπως βλέπετε, η πρώτη δόση από τα λαχανικά έχει καραμελώσει και έχει ψηθεί τέλεια. Όταν νιώσετε ότι έχουν ψηθεί τα λαχανικά και έχουν μαλακώσει, βγάλτε τα στην άκρη. Βάλτε το τηγάνι πάνω στη φωτιά ξανά. 1-2 κουταγιές σούπας λαδάκι, σε ίσα να υπάρχει λάδι. Και πάμε για την επόμενη δόση. 3 δόσεις θα ρίξουμε σύνολο τα λαχανικά μας. Οπότε περιμένουμε να γίνει και η δεύτερη. Θέλει περίπου 2-3 λεπτά και αναλόγως πόσο δυνατά και η φωτιά σας. Άμα δεν γίνει πολύ δυνατά, μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Και η δεύτερη δόση από τα λαχανικά μας είναι έτοιμη, τη βγάζουμε. Και πάμε για την τελευταία. Τώρα όμως την τελευταία θα ρίξουμε και κάτι έξτρα μέσα. Τι είναι αυτό? Ο κύριος σκόρδος. Δεν το ρίξαμε τόση ώρα. Το ρίξουμε στην τελευταία δόση. Πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε σκόρδο. Εντάξει, άμα δεν σας αρέσει, μην βάζετε. Αλλά όλα τα ασιατικά έχουν σκόρδο. Λοιπόν, μία σκελίδα. Και άμα σας αρέσει το σκόρδο, μπορείτε να ρίξετε μέχρι και 3, ακόμα και 4 σκελίδες. Επειδή θα το σοτάρουμε, δεν θα έχει πολύ γεύση. Οπότε ρίχνω μέσα και το σκόρδο. Και πλησιάζουμε στο τέλος. Τώρα, ήρθε η ώρα να μουλιάσουμε τα noodles στο βραστό μας νεράκι. Έχω στο βραστήρα νερό, ρίχνω μέσα στα noodles. Τέλεια. Και θέλουμε να είναι βυθισμένα τα noodles μέσα στο νερό, για να μπορέσουν να μαλακώσουν εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε πολύ νεράκι, πρέπει οπωσδήποτε να καλύψετε με μία μεμβράνη. Έτσι. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ. Τέλεια. Αφήνουμε στην άκρη και από τώρα αρχίζουμε να μετράμε 3 λεπτά. Τόσο έγραφε η συσκευασία, τόσο θα το αφήσω. Τώρα, πάμε στα λαχανικά μας. Κοιτάξτε εδώ, όταν είναι λίγα τα λαχανικά και αυτό το τηγάνι, βλέπετε πόσο γρήγορα γίνονται.
Κατευθείαν. Τώρα, θα ρίξω μέσα τα υπόλοιπα λαχανικά μου. Και τώρα έχω υπέροχα καραμελωμένα λαχανικά μέσα στο τηγάνι. Που αυτό μπορούσα να το κάνω μόνο άμα τα ετοιμάσω με δόσεις. Σε περίπτωση που δεν τα κάνω με δόσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω αυτό το υπέροχο χρώμα που βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Κάνω νούντλς με λαχανικά. Τα λαχανικά είναι ο πρωταγωνιστής μου, οπότε πρέπει να προσέξω 100%. Θέλω ένα τηγανάκι εδώ πέρα από δίπλα. Και θα αρχίσω να σοτάρω λίγο το σουσάμι μου. Θέλω να βάλω λίγο σουσάμι να μας δώσει την αίσθηση του crispy που θέλουμε στο τέλος. Οπότε, σουσαμάκι μέσα στο τηγάνι. Αυτό είναι αρκετό. Και τώρα, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω τα noodles μου. Για να τα ολοκληρώσω, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτα πρέπει να χαμηλώσω τη φωτιά, εδώ, και πάμε να ντεγκλασάρουμε το τηγάνι μας. Θα το ντεγκλασάρουμε με λίγο sweet chili sauce. Την γνωρίζετε τη sweet chili sauce. Μπράβο, την έχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καιρός είναι να αρχίζουμε να εμπλουτίζουμε λίγο το ράφι μας στο σπίτι με καινούργια υλικά. Η sweet chili δεν χαλάει ποτέ, την παίρνετε μία φορά, τη χρησιμοποιούμε συνεχώς στις συνταγές και είναι η κλασική σάλτσα που σερβίρεται με τα wonton, τα spring rolls που σερβίρουν στα κινέζικα. Θα σβήσω επίσης με σόγια σος και θα ανακατέψω καλά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να βάλω μέσα ούτε chili, ούτε ginger, ούτε πολλά πολλά υλικά, γιατί όλα τα υλικά που χρειάζομαι τα έχουν μέσα η soya sauce και η sweet chili. Ήρθε η ώρα να σουρώσω όμως τα noodles μου. Και όπως βλέπετε τα noodles έχουν μαλακώσει, τα βλέπετε. Είναι τέλεια. Σουρώνουμε και μόλις σουρώσουμε ρίχνουμε μέσα στα λαχανικά μας, εδώ. Όλα είναι υπόελεγχο, μην νομίζετε. Το σουσαμάκι μου, κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται εδώ. Ωραίο, σεξι, χρυσαφένιο. Το χρειάζομαι ένα χρυσαφένιο. Και σε αυτό το σημείο, με το που δείτε ότι έχει αρχίσει να πιάνει χρώμα, καλό θα είναι να σβήσετε και το μάτι σας. Έχει αρκετή πείρα το τηγάνι για να μπορέσει να το ξανθύνει ακόμα περισσότερο. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανακατέψω τα noodles με τα λαχανικά μου. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Αυτή η φανταστική διαδικασία. Όταν όλη αυτή η υπέροχη σάλτσα τη βλέπετε. Ουσιαστικά βάφει τα noodles μου. Περνάει η σόγια σως μέσα, περνάνε τα λαχανικά. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ χρώματα, κοιτάξτε εδώ αρώματα. Κοιτάξτε εδώ απλότητα. Γιατί η απλότητα είναι το πιο φανταστικό. Και ήρθε η ώρα για το τελικό ανακάτωμα. Παναγία μου. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Για το σερβίρισμα τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε το σισάμι, έχουμε τα noodles, έχουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο κοριάνδρος, λίγο δυόσμος. Μας αρέσει και ο δυόσμος και ο κοριάνδρος. Θα ψιλοκόψω με τα δικά μου. Θέλω μόνο το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, μόνο το πράσινο και πολύ πολύ λεπτοκομμένο. Μην το λυπηθείτε, βάλτε φρέσκο κρεμμυδάκι, είναι χαρακτηριστικό στην ασιατική κουζίνα. Εδώ. Ανακατέψτε και όπως θα έχετε παρατηρήσει δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι στα noodles μου. Γιατί? Γιατί πολύ σωστά η σόγια σας έχει πάρα μα πάρα πολύ αλάτι και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλο. Και τώρα, ήρθε η ώρα να παντρέψουμε το σουσάμι μαζί με τα noodles. Να κάνουμε ένα τελικό ανακάτεμα. Να πάει το σουσάμι παντού και να μας δώσει αυτή την crispy υφή που ψάχνουμε και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, εδώ θα ρίξω τα περισσότερα μυρωδικά μου μέσα, αλλά θα κρατήσω λίγα για σερβίρισμα από πάνω. Ανακατεύω. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε noodles. Noodles στο λεπτό με το τίποτα. Παναγία. Τα λαχανικά κρατάνε λίγο, δεν θέλουμε να λιώσουνε. Λίγα φρέσκα μυρωδικά από πάνω. Και πάντα μα πάντα θέλουμε ελάχιστο σισαμέλαιο. Το σισαμέλαιο πρέπει να πάει τελευταία στιγμή πάνω στα noodles, να τα ανακατέψουμε τελευταία στιγμή για να δώσει όλα τα αρώματά του. Αυτό ήταν το πιο εύκολο φαγητό που μπορείτε να ετοιμάσετε. Και σε ελάχιστο χρόνο έτοιμο. Το μυστικό είναι να ανακατέψουμε καθώς πέσει το σισαμέλαιο και να δοκιμάσουμε. Και λίγα λαχανικά. Φανταστικό. Φανταστικό, πεντανόσιμο και πανεύκολο. Μία συνταγή που είμαι σίγουρος όλοι θα ετοιμάσετε. Εσείς, μην αρχίσετε να ψιλοκόβετε την ίδια ώρα που κάνετε όλα τα πράγματα. Θα τα έχετε όλα ψιλοκομμένα και θα κάνετε τη συνταγή έτσι όπως ακριβώς σας έδειξα. Απλά θα τα έχετε όλα έτοιμα. Κάτσε να δοκιμάσω άλλη μία, γιατί δεν ξέρω αν είναι ωραία ή όχι. Τελικά, επιβεβαίωσα. Είναι πεντανόστιμο. Subscribe στο κανάλι μας, comments από κάτω, ετοιμάστε τη συνταγή. Θέλω φωτογραφίες.
Ω, Παναγία μου. Φιλάκια πολλά και ραντεβού μου στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτά τα υπέροχα noodles με τι? Με μία παγωμένη Coca-Cola. Ο καλύτερος συνδυασμός. Θα θες να φας?